Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Παύλο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μικρομεσαίες. Ναι, Παύλο, κάτι θες να πεις? Όχι, αυτό. Καλημέρα θέλω να πω καταρχάς. Καλώς ήρθες και να ξεκινήσουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πραγματοποιήθηκε η 54η Τακτική Γενική Συνέλευση της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος. Το πάω όλο σωστά. Λοιπόν, γιατί είναι και δύσκολο το ακρονίμιο της συγκεκριμένης νομοσπονδίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όμως αυτά που υπόθηκαν και από τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά, αλλά και από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Νομοσπονδίας, τον κύριο Βαριάμι. Το μήνυμα είναι το εξής, ότι αναμένεται να λάβει σειρά πρωτοβουλειών και δράσεων η νομοσπονδία για την υποστήριξη της θέσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Προτεραιότητά τους είναι η βελτίωση της θέσης και κυρίως η κατάργηση όλων των εμποδίων, προκειμένου οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να βγουν από το περιθώριο, να πάψουν να έχουν αυτό το περιθωριακό ρόλο και σε ένα περιβάλλον που έτσι και αλλιώς τίνει προς τη μεγέθυνση και τα ολιγοπόλια, όπως λέει η ΓΣΕΒΕ, και που υπάρχει πολύ σημαντικός χώρος για δραστηριότητα και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να πούμε ότι τα στοιχεία από Ευρώπη, να επαναλάβουμε την νεαρινή έκδοση του 2024 αναφορικά με το δίκτυο επιχειρηματικού κλίματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο της Ευρώπης με βάση το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δείχνουν ότι είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ύφεση. Οι μικρομεσαίες, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ύφεση. Ο δείκτης είναι κάτω από το ψυχολογικό και τη βάση τέλος πάντων που ορίζεται από τα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα των 70 μονάδων, είναι γύρω στις 66,8 μονάδες. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι απαιτείται άμεση κινητοποίηση και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε μια κουβέντα και ένα συνέδριο που έγινε και με την πρωτοβουλία του Economist και αφορούσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα σε αυτό. Και από επίσημα χείλη και ελληνικά αλλά και διεθνή, και ο Φρανσουά Ολάντ έκανε τοποθέτηση επί του θέματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το κατακλείδι και το σημαντικό όλων είναι ότι πρέπει τέλος πάντων να υπάρξει κινητοποίηση επενδύσεων και κονδυλίων και από την πλευρά της Ευρώπης για τη στήριξη των εταιριών αυτών και δεν έχει να κάνει με το μέγεθός τους. Δηλαδή, εν ανάγκη, ας υπάρχει παραμετροποίηση προγραμμάτων και κονδυλίων ανάλογα με το μέγεθος που αντιπροσωπεύουν αυτές οι επιχειρήσεις που είναι πολύ σημαντικές, είναι το 90% σχεδόν των επιχειρήσεων της Ευρώπης και αντιπροσωπεύουν και τα 2/3 των θέσεων εργασίας. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι εδώ κάτι κινείται και κάτι πρέπει να κινηθεί και να κινητοποιηθεί και προς μια αποτελεσματική κατεύθυνση. Ναι, εδώ αντιλαμβανόμαστε, Λέτα, ότι δια του Προέδρου της ΓΣΕΒΕ το πρόβλημα ευρωπαϊκοποιείται, δηλαδή δεν το αντιμετωπίζουμε σε ελληνική βάση και καταρρύπτεται τα τελευταία χρόνια και ο μύθος ότι η Ελλάδα είναι κατ' εξαίρεση μια χώρα που η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Έχουμε εμπεδώσει ότι επίσης είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε οικονομίες όπως αυτή της Γερμανίας και άλλων βόρειο-ευρωπαϊκών χωρών. Ακριβώς, Μαρία, και αυτό το οποίο βγαίνει και σαν ένα ακόμα συμπέρασμα, πέρα από τις δράσεις, όπως είπαμε, άρσης εμποδίων, τόνωσης, ενίσχυσης, ρευστότητας οικονομιών, κεφαλαίων κίνησης και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, γίνεται εμφανές ότι είναι απαραίτητη και η δικτύωση, επειδή υπάρχει μια τεράστια κουβέντα αναφορικά με εξαγορές και συγχωνεύσεις, που είναι μια διαδικασία επιχειρηματική, πολύ σωστή και θεμητή, ειδικά μάλιστα όταν με κύριο στόχο τη μεγέθυνση κυρίως των εταιριών, αλλά και την ανάπτυξή τους σε μεγαλύτερη βάση πελατών και αγορών. Μπαίνει στο τραπέζι και η ενίσχυση και η μεγέθυνση και μέσω κλάστερ, δηλαδή δικτύων. Η δικτύωση δηλαδή εταιριών που δεν είναι κατά ανάγκη αποτέλεσμα συνένωσης και εξαφάνισης κάποιων, αλλά το αντίθετο, συνένωσης και συνύπαρξης του συνόλου, αλλά σε ένα πιο παραγωγικό περιβάλλον.